Hello, hello. Καλώς μας ήρθες. Είσαι καλά? Είμαι καλά. Εντάξει, κατάφερες. Θέλω να δω. Όχι, δεν σε λέω, σε μια χαρά είσαι. Τι γίνεται? Καλά, πόμπα. Πόμπα? Πόμπα, τελεία. Έτοιμη να εκραγεί ή πόμπα σε αδράνεια? Όχι, επέρασε ο σε αδράνεια τώρα. Ήσουν έτοιμος να εκραγείς? Υπήρξαν έτσι. Είναι λίγο το έχουμε. Έλα, κάτσε να μας τα πεις. Έλα, έλα, πάμε. Ρόισα. Πριν να αφήσεις, ξέρεις, α? Εδώ. Μπράβο, Χριστιανά. Εδώ. Ναι, ναι, ναι. Εκεί στη μέση είναι καλά πράγμα. Είπα μου στη μέση, λέω στη γωνιά, ναι, αλλά τελικά. Όχι, εκεί είσαι μια χαρά, Παναγιώτη μου. Εκεί είσαι μια χαρά. Να κάνω ό,τι κάνω στο σπίτι μου. Έτσι κάθεσαι σπίτι σου. Έτσι σου βλέπω τηλεοράση. Είσαι σε θέση να μείνει σπίτι σου. Α, ναι, θέση άμυνα. Τούτων ειδικά. Θέση άμυνα. Όχι. Σε θέση άμυνα στο σπίτι μου, όχι. Γενικά είσαι σε θέση άμυνα όταν είσαι έξω κλπ. Αν τύχει και είμαστε κάπου σε τραπέζι μεγάλο, είμαστε παρέα και δείσμε και πιάσω κινητό μου και σβήσω πάνω στο κινητό μου, σημαίνει είμαι σε θέση άμυνας. Αλήθεια? Απλά ακούω ένα που γίνεται γύρω μου και... Πότε ήταν η τελευταία φορά που το έκανες να είσαι σε παρέα και να είσαι στο κινητό σου, δηλαδή... Σε παρέα, παρέα, εντάξει, να πούμε... Είσαι μια παρέα που δεν ξέρεις πολύ καλά κάποιους προφανώς και δεν, και δεν νιώθεις τόσο άνετα. Τελευταία φορά που το έκανα, πάει πολύ γύρω, δεν θυμούμαι. Στις δουλειές σου? Στις δουλειές, κυρίως, π.χ. εσείς που όταν είσαστε στην σύνταξη της εκπομπής καθημερινά κτλ. Αν ήμουν κι εγώ στην έβλεπε να πιάσω κινητό μου, την ώρα μου να βλέπω ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός, υπάρχει οτιδήποτε, αν υπάρχει. Θα πιάνε στο κινητό σου δηλαδή. Μάλλον θα το πιάνε, ναι, αν κρίνω που είναι ομάδα, ναι. Αλλά είμαι σε αυτή τη φάση, δηλαδή, άμα πιάσω το κινητό μου, κιού, ότι την ώρα είμαι... Δεν, είσαι κλειδωμένος, ναι. Μ' αρέσουν γενικά και εντάσεις. Δηλαδή, αν υπάρχουν εντάσεις, αν υπάρχουν ίντρικες ή να παράνε βουλίο οι τόνοι, ναι, αλλά είσαι σε ένα χώρο που τα πράγματα δεν λειτουργούν πάντα με το μαγικό ραβδάκι και αμπρακατάμπιρα και όλα ροζ και όλα μια χαρά. Γι' αυτό μοιάνω πολλά το κινητό μου. Μοιάνεις πολλά το κινητό σου, Θέλω. Ενώ πιο ατόφιο να γίνεται. Θέλω. Παναγιώτη, ένιωσες κάποια στιγμή, είπες κάποια στιγμή ότι, ρε παιδί μου, ίσως καλύτερα να σκεφτώ να κάνω κάτι άλλο? Νόη. Νόη, έτσι είπε και η Γερονικολούτζα, στο τέλος ήταν με ο Τσιμιτσέλη. Άρα να το πάρω σαν ναι. Δεν ξέρω. Νόχι. Ενώ πως τον γόη, όπως πάει στο γήπεδο και εγώ είσαι γόη, έτσι είναι το στυλ. Έχω έτσι τον νόη που όσες φορές επειδή να περάσει από το μυαλό μου, ήμουν στη φάση, ωραία, και τι είναι να κάνεις. Αφού δεν έκανα το που κάνω, ναι, αλλά πέρασε από το μυαλό σου. Επέρασε το, όπως είπες προηγουμένως, το ότι δεν μπορώ τα πολλά. Δηλαδή, αν είσαι πολλά πιθανόν να το έχεις περάσει και εσύ σίγουρα με την εμπειρία σου, που έρχονται ξαφνικά πάρα πολλά μαζεμένα. Γιατί το λες αυτό, είμαι... κοίτα με. Ναι, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το λες αυτό. Πραγματικά. Πραγματικά, όταν έρχεται την τσινή στιγμή, ήταν και το προσπαθεί να αναπνεύσεις και έρχεται και αφήστε μου λίγο τον χώρο μου. Ενώ θέλει ο ένας που Παναγιώτης, θέλει ο άλλος που Παναγιώτης, θέλει ο άλλος που Παναγιώτης, είναι αλλάζει ο Παναγιώτης. Αυτό είναι το ελάχιστο, αυτό δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, εν τούτο που σκέφτομαι πολλές φορές, ειδικά στον χρόνο της παρουσίασης, που είναι και ο χώρος ο δικός μου, είναι ηθοποιός που είμαι. Όταν έρχονταν πράγματα, δηλαδή είτε προτάσεις για παρουσίαση, είτε ότι θέλουμε κάτι που σε έναν κτλ. Έρχεται στο μυαλό μου εσύ, ο Λουίς, άνθρωποι που έχετε εμπειρία, η Μιλιά Κινεβέζου, ας πούμε, που έχετε εμπειρία στις παρουσιάσεις, όπου λέω πώς αντέχουν τούτοι άνθρωποι. Εντάξει, αν μας βάλεις εμάς να παίξουμε, σίγουρα θα αντέξουμε εμείς. Ενώ... Ναι, ο κάθε χώρος έχει τις δυσκολίες του. Ναι. Απλά είναι το πράγμα, ο ένας θέλει, ο άλλος θέλει, ο άλλος θέλει, σε κάποια φάση, ναι, αλλά θέλω και εγώ που μένα. Σου λέω, αυτό είναι το ελάχιστο. Δηλαδή, αν είναι αυτό, είναι μια χαρά. Κύριε Τζεπίσα, για απόλαυσε το. Είσαι χειρότερα. Χειρότερα. Δεν βλέπεις. Καλά, ναι. Τι συμβαίνει. Σίγουρα ναι. Μου αρέσκουν τα πράγματα. Ενώ πιο ειλικρινή είναι έκφραση, δεν μπορώ να πω που το. Τα θέλω. Έτυχε να φύγεις από δουλειά γιατί δεν αντέχεις τέτοιες καταστάσεις. Όχι γιατί δεν αντέχα τέτοιες καταστάσεις. Είμαι και άνθρωπος των κύκλων. Δηλαδή, για να νιώσω ενστικτοδός ότι είτε μπορώ να προσφέρω το μέγιστο δυνατόν της παρούσας στιγμής, είτε νιώθω ωραία. Δηλαδή, φτάνω σε σημείο, παιδί μου, ότι το πρωί μου να ξυπνήσω, είμαι στη φάση που λέω ότι θέλω να πάω. Ναι. Άμα φτάσω σε αυτό το σημείο, αρκεύει και ο προβληματισμός. Mm-hmm. Ότι γιατί. Και ξεκινώ και κάνω σποτ τα λάθη μου. Ναι. Τα δικά μου αφενός, και το οτιδήποτε με ενοχλεί αφεδέρου. Και φτάνω ως τώρα. Την πρόσφατη φορά, ας πούμε, ήρθα στο σημείο που είπα ότι παιδιά ενημερώνω ότι απλά... Αποχωρώ. Ναι. Η πιο πρόσφατη φορά ήταν στο... Με το σύριαλ που έγινε τώρα το... ναι, έχω το τρεις διπλούνι με το Φακάρι, τους ήταν άλλη ιστορία. Και καλό να το λάβουμε γιατί αμέσως είχε δεύτερο. Με το Φακάρι τους είναι και έφυγε ενώ έτρεχε η παραγωγή.
Το Βακάριο τους ενημέρωσε ότι απλά να προτιμούσα να μην ανανεώσω. Ναι. Να μην συνεχίζει να από μην εκεί συνεχίζω πέρα, με τη δεύτερη χρονιά. Ναι. Που ήταν κάτι, όχι κοινή συνενέση, απλά όταν μπήκαν τα επιχειρήματα κάτω και έθεσα και εγώ τα πιστεύω μου τη παρούσα τότε στιγμή, ήμουν ότι σεβαστήκαν τα παιδιά. Και σίγουρα, ας πούμε, ένας άνθρωπος όπως τον Νικολά τον Κουμίδη, δεν περίμενα ότι θα το σεβέτω. Mm-hmm. Τώρα η πρόσφατη με το παντρεμένο κηδείο έγινε κάτι παρόμοιο. Απλά ψιλομπερδεύτηκε κάπως η κατάσταση. Άρα ήταν μια παραγωγή που αποφάσισες εσύ ότι αποχωρείς. Δεν ανανεώνω που ήταν το ίδιο μπαλέ. Είτε φτάσαμε το καλοκαίρι, ήθελα να το πάρω την επόμενη σεζόν. Και είπα παιδιά ότι εγώ να προτιμούσα να μην ανανεώσω. Αλλά για να με φέρω σε δύσκολη θέση την παραγωγή, αν θέλετε και εσείς, να προχωρήσουμε στα κάποια επεισόδια, mm-hmm. ούτως ώστε να γίνει πιο ομαλό. Τελικά τι έγινε. Τελικά σιγά σιγά. Έγινε πιο ομαλό. Έγινε κάπως πιο ομαλό, τέλος πάντων. Ναι. Σιγά σιγά τελειώσαν τα επεισόδια. Θεωρείς ότι αυτές οι αποφάσεις μπορεί να σου δημιουργήσουν θέματα στο μέλλον. Σίγουρα. Επειδή είμαστε άνθρωποι, επειδή είμαστε άνθρωποι που είμαστε μπροστά από τις κάμερες. Και ο κόσμος είναι πολλά πιο εύκολο και ταυτόχρονα δύσκολο να κρίνει, αλλά συνήθως έχουν σε πιο εύκολα να σε πυροβολήσουν, που λένε εντός εισαγωγικών. Επομένως, βλέποντας ο κόσμος το αποτέλεσμα, δεν ξέρει τι προηγήθηκε το αποτέλεσμα τους. Mm-hmm. Άρα, για κάποιον ο Παναγιώτης μπορεί να πει: μα δεν το θέλω γιατί πάει και φεύγει από τις δουλειές. Ναι, αλλά ο Παναγιώτης προηγήθηκε και 5 συζητήσεις mm-hmm. με την εταιρεία παραγωγής, με το κανάλι, με οτιδήποτε. Προηγήθηκαν κάποιες κουβέντες, μια προσπάθεια, έγινε μια εγκοινή συνενέση καταστάση. Αλλά στο εγκοινή συνενέση δεν ξέρει κάποιος την εταιρεία παραγωγής. Ξέρει ότι είναι μπροστά. Ενώ πως π.χ. το τι είναι να βάλεις, ας πούμε. Δεν ξέρει κάποιος ότι θα σκεφτεί σε πρώτον επίπεδο ότι ποιος τη σταφόρησε του Άρης Χριστιανάς. Να σκεφτούν να μου το αποφορεί Χριστιανά. Mm-hmm. Και είναι το ίδιο που γίνεται και δάμε, ότι έφυγε ο Παναγιώτης. Ναι, αλλά ο Παναγιώτης για να φύγει προηγήθηκε και μια ιστορία. Σου έτυχε να βγει προς τα έξω κάτι με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ενώ δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είτε γιατί έχει φύγει, είτε για οποιοδήποτε λόγο. Έτυχε να ακουστεί, ρε παιδί μου, να υποθεί μονοπλευρά η ιστορία. Ναι. Και όπου τζάμε μπαίνει, εγώ πήγα στη διαδικασία του, εντάξει, θα απαντήσω. Υπάρχει λόγο είτε από social media είτε από οτιδήποτε να μπω στη διαδικασία τώρα. Να στέλνει ο ένα, να στέλνει ο άλλο, να πιάνουν τα sites, mm-hmm. να γίνεται όλο το πράγμα. Είναι του χαρακτήρα μου τα πράγματα. Όταν κλήθηκα να δώσω μια συνέντευξη, ξέρω εγώ, απλά απάντησα ότι η δική μου πλευρά είναι εγώ. Ήρεμα, ενώ υπάρχει λόγο να. Ναι. Τον που σου έλεγα στην αρχή ότι δεν θέλω να. Να υπάρχουν ίντρικες, να υπάρχουν. Εντάξει, λόγος δεν υπάρχει, αλλά λόγον κάποιοι βρίσκουν. Ενώ για να εξυπηρετήσουν δικά τους. Είτε clickbait είτε οτιδήποτε. Αν δω. Είμαι άνθρωπος ανοιχτών όριων. Αλλά όλοι μας έχουμε τα όρια. Mm-hmm. Όταν δω ότι πλησιάζεις στα όρια, να σου κρούσω τον κόδωνα. Αν δω ότι πατάς στα όρια, είναι για μένα να απαντήσω. Πόσο εύκολα ή δύσκολα είναι για σένα το να κρατήσεις τις ισορροπίες σε αυτήν τη δουλειά. Και λέω να κρατήσει τις ισορροπίες για αυτήν τη δουλειά, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και πολλές ανισορροπίες σε αυτήν τη δουλειά. Ενώ έχεις πολλά πράγματα να σκεφτείς και πράγματα τα οποία δεν είναι φυσιολογικό να μπει κάποιος στη διαδικασία να σκέφτεται, ναι. λόγω ανθρωπινών ανασφαλιών, λόγω καταστάσεων. Καλείσαι πολλές φορές να κρατήσεις κάποιες ισορροπίες ναι. ανάμεσα σε πράγματα. Ξέρεις τι, κάτι που νιώθω ευλογημένος, αν θέλεις, ενώ ότι που την αρχή. Που ξεκίνησα, που ήρθα στην Κύπρο, σιγά σιγά με τις πατάτες, αντιναχτές τότε κτλ. Ήβρα στον δρόμο μου, επειδή ουσιαστικά μόνος μου mm-hmm. προχωρούσα, και ήβρα στον δρόμο μου ανθρώπους που εμετρήσετε, γιατί είσαι εσύ μέσα, ακούοντας σας, έστω ακούοντας σας, σε μια παρέα ή σε μια συνέντευξη ή οτιδήποτε, που είμαι άνθρωπος που ακούει να μου γίνεται γύρω μου. Και φιλτράρω αναλόγως, να μου χρειάζεται, γιατί όχι. Και άκουσα σας να λέτε πράγματα, και λέω, OK, Χριστιανά, π.χ. καλή ώρα. Είπε τον το πράγμα. Άρα τον το πράγμα είναι τέλος το φιλτράρω εγώ, είναι τέλος το αν το θέλω, είναι τέλος το κράτο πάνω. Και ήβρα ανθρώπους που με την πείρα σας φιλτράρω εγώ αναλόγως το τι άκουα και προχωρούσα. Άρα το να έβρω ισορροπία πολλές φορές είτε να ανακαλέσω κάτι που άκουσα μέσα μου, είτε εντάξει, να δω ότι είναι ακραίο ή ότι ο άλλος απλά είναι για με επισκοπού να κάνει κάτι, αν θέλεις κακό, να το σπολώνεις εγώ, να τον απομακρύνω. Ναι. Να απομακρυθώ εγώ. Mm-hmm. Και περιμένω τη συνέπεια να τον απομακρυνθεί ο γίνος. Ναι. Αν όχι, εντάξει, θα κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου, που έλεγα. Ναι. Εν τούτον κυρίως. Ενώ πετυχαίνω καθημερινά μέσα στη δουλειά ανθρώπους που έχετε εμπειρία και ακούοντας σας είτε πιάνοντας που σας, που είναι που δίνετε, ακούω και προχωρώ αναλόγως. Δεν βλέπεις όμως κάποιον ο οποίος
λόγω της εμπειρίας του, δεν ακολουθείς αυτό που θα πει σαν Ευαγγέλιο, επειδή έχει 5 χρόνια εμπειρίας, 10 χρόνια εμπειρίας. Ακούεις τον, έγινε κάτι στη ζωή μου, κρίνεις. Αν μου κάνει τούτο που θέλω, κρατώ το. Ναι. Αν δεν θέλω, δεν ξέρω να του πω, ναι, να του κάνω point το δάχτυλο ότι να μου το πλαλείς. Απλά εσύ το αποβάλλεις. Απλά εγώ αποβάλλω. Ούτε καν για να αποβάλλεις πρέπει να το έχεις. Δεν το παίρνεις καν. Ναι. Προτιμώ το έτσι. Παναγιώτη μου, κλείνεσαι στον εαυτό σου, είσαι κλειστός σε χαρακτήρα. Πάρα πολλά. Σε προσωπικό επίπεδο, ναι. Σε κοινωνικό επίπεδο, είμαι κοινωνικός, δηλαδή μου ξέρω κόσμο, ξέρει ο κόσμος, αρέσει κοινωνικό πράγμα. Mm-hmm. Αλλά... Επί της ουσίας όμως. Επί της ουσίας, όχι. Δηλαδή, ακόμα και όμως κολλητούς μου, μπορεί, δηλαδή, είμαι σίγουρος τώρα, αν βλέπει κάποιος κολλητός μου, να λέει, ναι, είσαι κοινωνικός. Και τώρα να το δικαιολογήσω ότι δεν ανοίγουμε εύκολα. Είμαι πολλά... Δουλεύει και συνέχεια. Ασταμάτητα. Πρέπει να ξυπνήσω, ώστε να κοιμηθώ πραγματικά. Δεν θέλησες να το παλέψεις ποτέ αυτό, να πεις ρε παιδί μου, θέλω να πω κάποια στιγμή για έναν καφέ, να κάτσω μισή ώρα και να μην σκέφτουμε κάτι. Απλά να μην σκέφτουμε κάτι. Μόνος μου κάνω το. Α, μπορείς να χαλαρώσεις. Ναι, μόνος μου άπειρες φορές. Δηλαδή, να βάλω ένα δίσκο πάνω στο πικάπ να παίζεις, να κάτσω να είμαι εγώ και μουσική. Ναι. Και ούτε καν να κάτσω να αναλύσω ένα μπαγού. Απλά να παίζει στο background μουσική. Αλλά με παρέα είναι πολλές φορές που θεωρώ ότι αφορά και άμεσα κάποιον. Mm-hmm. Να κάτσω να του πάρω το χρόνο του και να πρίξω άλλο, ας πούμε, με πράγματα που με ασχολούν. Με τους φίλους σου γιατί μπορεί να θεωρήσεις ότι τους πρίζεις με κάτι. Τους φίλους μου έχουμε το... Επειδή είναι κανένας του χώρου, έχουμε το γίνοντο να μαζευτούμε, να κάνουμε μια παραγγελία βαρβάτη, τέλεια αντροπαρέα, ή και γυναίκες, οι γυναίκες τους, οι φίλες τους, ξέρω. Να παραγγείλουμε και να ξαναγάδουμε stand-up comedy, έχουμε γίνον, λείπει μας πολλά, θεωρώ, τουλάχιστον από τις φιλικές μου σχέσεις, ότι λείπει μας το χρόνος της φιλίας. Και σε δεύτερον επίπεδο πάει το προσωπικό του. Αν κάτι με απασχολεί, προφανώς να το συζητήσουμε, να καταλάβουν και οι ίδιοι που είναι πράγμα. Οι άνθρωποι που μεγαλώσαν μαζί μου, ξέρω. Σου λείπει όταν βρεθείτε όλοι μαζί και λες κάποιοι είναι με τις γυναίκες τους, σου λείπει μια σχέση από τη ζωή σου? Όχι. Όχι, γιατί είναι υφάλια απόφαση. Είναι απόφαση? Απόφαση. Ως τώρα. Ναι. Δηλαδή πήρες απόφαση ότι θέλω αυτό το διάστημα να είμαι μόνος μου? Ναι. Πολλές φορές, επειδή είμαι άνθρωπος που στη δουλειά μου, στις δουλειές μου, αρέσει και μου να δίνουμε και θέλω να απασχολήσω άλλων ανθρώπων αφενός και να απασχολούμε ταυτόχρονα. Είναι λίγο εγωιστικό να τον έτσι όπως το ακούω τώρα που το λέω. Ναι. Αλλά θέλω να. Εντάξει, δεν είσαι καθόλου εγωιστής σαν άνθρωπος. Αυτό πραγματικά το λέω. Είσαι από τους λίγους ανθρώπους που δεν είσαι καθόλου εγωιστής όμως. Δηλαδή. Είναι. Τίποτα. Παναγιώτη μου, όσα χρόνια σε ξέρω. Μάλλον το αντίθετο. Μάλλον μπορεί να λειτουργείς εις βάρος σου καμιά φορά παρά υπέρ σου. Αυτομαστιγώνω μέσα σε αρκετά σημεία. Και γίνω, η συνέπεια γίνου είναι το ότι κλείνουμε στον εαυτό μου. Αλλά ξέρεις τι, το να υπάρχει ένας άνθρωπος στη ζωή σου που. Είναι ανοιχτό το να υπάρξει, και αποκλείουμε το γεγονός να υπάρξει. Απλά είναι το επιδιώκω εγώ ίδιος. Έτσι αλλιώς είναι να μ' αντρέπουμε. Να πω σε αν πάρει πια σου κουβέντα μια κοπέλα. Δεν φλερτάρεις. Με εγώ. Μόνο σε φλερτάρουν. Ναι, ναι, ναι. Κάποιος πρέπει να φλερτάρει κάποιον. Πώς θα ξεκινήσει? Αντρέπουμε. Δηλαδή, όσο πολύ και να σου αρέσει μια γυναίκα, δεν θα κάνεις το πρώτο βήμα? Πολλά σπάνια και. Λυπούμε που το λέω, όχι πρόσωπο με πρόσωπο. Δηλαδή θα προτιμήσεις να στείλεις ένα μήνυμα, κάτι άλλο? Ναι, ίσως, αλλά και πάλι για να φτάσω εγώ στο σημείο να στείλω μήνυμα, δηλαδή επέρασε και είμαι απλά όπα. Λιώμα. Να μην είμαστε. Που εν μου συνέβη σχεδόν ποτέ, σε πολλά σπάνια να μου συμβεί το πράγμα. Αλλά εν τούτο, μια απόφαση ότι, παιδί μου, έχεις έναν άνθρωπο στη ζωή σου, ειδικά οι δουλειές μας που είναι ψυχοφθόρες και έχουν προγράμματα τα οποία μπορεί να αλλάξουν τελευταία στιγμή, μπορεί να είναι 15 ώρα προγράμματα και δόλα. Γιατί τραβάτσε έναν άνθρωπο μαζί σου? Γιατί προγραμματίζεις τόσο πολύ τη ζωή σου όμως, ότι. Ναι, γι' αυτό μου είπε ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο. Ενώ η ζωή είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη. Κοίτα, θεωρώ ότι πέρα από ότι είναι απρόβλεπτη η ζωή προφανώς, θεωρώ ότι άνθρωποι που μπορούν να καταλάβουν τους δικούς μας χώρους. Εν καλή ώρα, ας πούμε, εσύ είμαι ο Γιώργο, που ο άνθρωπος έχει πρόγραμμα. Ξέρει τώρα, έχω την προπόνηση μου, τώρα έχω το παιχνίδι μου, τώρα να λείπω, τώρα να κάνω. Άνθρωποι που εντζετζίνει πειθαρχημένοι βάσει σε ένα πρόγραμμα. Άνθρωπος ο οποίος δουλεύει μια γραφειακή δουλειά, χωρίς να ακυρώνουμε τίποτε. Ναι, ναι, σαφέστατα. Ένας άνθρωπος ο οποίος μοιάζει μια δουλειά είναι 9-3, ξέρω εγώ, ή 9-5. Θα καταλάβει το
εγώ έπια γύρισμα σήμερα το πρωί, ξέρω εγώ, 8.30 μια. Η ώρα 1 τέλειωσε, η ώρα 2 πήγα γυμναστήριο, η ώρα 3 τέλειωσε από γυμναστήριο, η ώρα 5 είχα ραδιόφωνο, η ώρα 7 τέλειωσε από ραδιόφωνο. Είχα βράδυ νέες σκηνές, η ώρα 12 νύχτα. Εντάξει, έχεις ένα δίκιο ότι ένας άνθρωπος εκτός χώρου θα δυσκολευτεί να καταλάβει και τα απρόπτα και τα απρόβλεπτα τα οποία μπορεί να συμβούν. Θα δυσκολευτεί να καταλάβει ότι μπορεί να του πεις ότι θα είσαι σπίτι την ώρα 7 να πάει η ώρα 10 τη νύχτα, γιατί προέκυψε ένα έκτακτο meeting, ένα οτιδήποτε. Προέκυψε κάτι το οποίο. Και άμα υπάρχει μια συχνότητα, ότι έστειλα σου μια φορά μήνυμα, ότι sorry να αργήσω ή sorry άγκυρο το δείπνο σήμερα, α πούμε. Αλλά αυτό δεν είναι όμως επικοινωνία. Ναι, γι' αυτό λέω ότι να γυρώνουμε τίποτα. Ναι. Γιατί δεν ξέρει, μπορεί να βρει, ξέρω εγώ, ήταν να σου πω τώρα να βγω από το στούντιο, αλλά ξέρω τα παιδιά. Να βγει που η πόρτα φέρει πίν και να δει έναν άνθρωπο και να. Και για σένα να είναι το όπα. Καλά, έχουμε επισκέπτες στον Αλφα, και είμαστε εμείς και εμείς. Σκεφτείτε και αυτοί ενώ που είναι επισκέπτες. Και βγαίνει ο Παναγιώτης από το στούντιο και έρωτας και ραυνοβόλος. Να μην σκουμέρα, είναι τριγλιτονίστη. Να πω, παντρεύκωσε, Παναγιώτη μου, ευχαρίστως. Χαρά μου. Σκεφτείτε, αλλά και φαντάζεσαι, εν τω μεταξύ να το λέμε και πλάκα. Πέρασε λίγο από μυαλό μου, δεν ήξερα τι να γίνει την ημέρα. Το τι Χριστιανά σου είναι αρτή, τι Λουίς σου είναι αρτή, τι ο ένας. Τόσος κόσμος έρχεται στο Louis Night Show, τόσο κοινό. Δεν είδες ποτέ μια γυναίκα μέσα στο κοινό και πεις, ωραία κοπέλα. Είναι δουλειά. Ας τα του λέει, καλά ρε Παναγιώτη, τα μάθηκα σου είναι τα ίδια όμως. Είναι, η δουλειά είναι δουλειά όμως. Τώρα νιώθω ότι δεν έχουμε κάμερα, ότι συζητούμε για καφέ. Είναι, η δουλειά είναι δουλειά. Τι την ώρα είναι η δουλειά. Μήπως μπλοκάρεις πάρα πολύ τον εαυτό σου. Ναι, τι την ώρα ναι. Την ώρα που είναι η δουλειά. Τέλειωσε. Είμαστε εδώ με τώρα. Ναι, π.χ. ας πούμε ο Λούι που επικρατεί μια διαφορετική χαλάρωση, είναι πρόβα θεάτρου, ας πούμε, ή γύρισμα τηλεόραση. Η δουλειά, δουλειάζει την ώρα. Ναι, να δεις τον κόσμο, π.χ. μια ξαδέρφη μου που ήρθε τις προάλλες, ας πούμε, να δω Αναστασία μου να μου κάνεις κτλ. Αλλά τσάμε. Είμαι αυστηρός πάνω στο πρόγραμμα. Νομίζω ότι παράζεις αυστηρός με τον εαυτό σου. Ναι, είμαι. Γιατί αυτό μου αστιγώνεσαι, το έχεις ψάξει ποτέ? Όχι. Αν και πολύ γνωστοί φίλοι, κυρίως φίλοι μου, οι άνθρωποι που έχουμε καθημερινή επαφή σχεδόν, λαλούν μου το πολλές φορές ότι είναι εσύ που το μειώνεις, είναι εσύ που το τραβάς πίσω. Δεν ξέρω, είμαι πολλά τετράγωνος. Πάρα πολλά τετράγωνος. Ότι λειτουργώ, τώρα είναι η ώρα π.χ. που είμαι δαμέ και κάνω τούν το πράγμα, και μετά είμαι δαμέ και κάνω τούν το πράγμα, και τώρα που είμαι σπίτι μου κάνω τούν το πράγμα κτλ. Δεν μπορώ, όσον αεράτος και μπορεί να φαίνομαι και να είμαι, που είμαι, είναι η αλήθεια μου το πράγμα. Ταυτόχρονα είμαι και στρατιωτάκι. Τι σε βγάζει από τα κουτιά σου? Τι σε έβγαλε την τελευταία φορά από τα κουτιά σου? Και ένιωσες ότι δεν ήσουν αυτός ο ισορροπημένος Παναγιώτης που θέλεις να είσαι πάντα? Τι με έβγαλε την τελευταία? Επάντησα κάποια όρια μου. Επάντησα τα κάποια όρια μου και με πανικοβλήθηκα λίγο. Πώς δηλαδή? Έκανα πράγματα τα οποία, όχι έκανα, ενώ μπερδεύτηκε μια κατάσταση τέλος πάντων φιλική και παρεξηγηθήκαμε χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος παρεξήγησης. Και νιώσα πάρα πολλά σιμώ ότι, ρε φίλε, δεν είμαι έτσι, λειτουργώ έτσι. Και προφανώς και ο άλλος ο παρέας ήταν στη φάση του Μάτζο Τζίνος, λειτουργεί έτσι και κάτσαμε, μιλήσαμε, το ζήβραμε του. Απλά μέχρι να κάτσουμε να συζητήσουμε, ήταν να πεθάνω. Ενώ επειδή έχω και το άγχος που λέω σε μια άλλη φορά και τα λοιπά, δεν ήταν να δαμέ το διάφραγμα μου, ήταν να κάνει έκρηξη. Ενώ αν δεν κάτσω να μιλήσω με τον άλλον, δεν μπορώ ρε φίλε, δεν μπορώ να πάω στο σπίτι μου να κοιμηθώ και να νιώθω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που προβληματίζεται στο, δεν θα πω εμπληγωμένος, προβληματίζεται στο που η συμπεριφορά μου ή που κάτι που έκανα εγώ. Ναι. Η γνώση μου, μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος απλά μου το είπε ή μου το είδω και να το καταλάβω. Αλλά η γνώση μου να υπάρχει το πράγμα, δεν μπορώ. Κάτι πάνω από τις δυνάμεις σου να το... Και προτιμώ να είμαι πιο ίσια τα πράγματα. Δηλαδή προτιμώ το λιγότερο και να είναι ουσιαστικό παρά το ούλο και ό,τι να είναι. Καλύτερα να είναι να δύο τα πράγματα μες στη ζωή μου και να είναι τα δυο παρά να έχω 20 και να μου είναι τα 20 να μισώ μποτσί και να αντιάρτω ποτά. Πόσα πράγματα αναθεώρησες το τελευταίο διάστημα στη ζωή σου? Πάρα πολλά. Τι δηλαδή? Πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς τα πάντα ρί. Ούλα είναι τζαμέ. Η ζωή είναι ούλα ρευστά, είναι ένας ποταμός και πάει και λέεις σε ποια πλευρά του ρεύματος θέλεις να είσαι. Θέλεις να σε πάρει το ρεύμα, θέλεις να πέσεις κόντρα στο ρεύμα, θέλεις να πιέσεις μια παρκόν και επιπλέψεις ήσυχα. Αναθεώρησα, καθημερινά αναθεωρώ έτσι αλλιώς, όχι εξορισμού αναθεώρηση, αλλά καθημερινά προβληματίζουμε για πράγματα. Αλλά να αναθεωρήσω το τελευταίο
τελευταία τρία χρόνια έτσι αλλιώς, αλλά τον τελευταίο χρόνο έτσι. Αναθεώρησα πάρα πολύ μέσα στο μυαλό. Εντάξει, έχουν συμβεί πράγματα στη ζωή σου που σε τάραξαν πάρα πολύ. Με τάραξα. Είτε που σε ταρακούνησα, δεν ξέρω αν έχεις μιλήσει για την απώλεια. Όχι, μίλησα ότι τον περασμένο Αύγουστο, 16 Αύγουστο, κάνει μας πάει ο παπάς μου. Ήσουν προετοιμασμένος γι' αυτό ή ήταν κάτι ξαφνικό? Δεν είσαι προετοιμασμένος ποτέ. Ενώ ήταν κάτι ξαφνικό ή ήταν κάτι που γνώριζες? Ο πατέρας μου ήταν τρία χρόνια με προστάτη, όπου το τελευταίο εξάμηνο είχε μετάσταση κτλ. Και επειδή η ευκαιρία μου επιτρέπεται να ευχαριστήσω. Πιάνει η κάμερα. Εδώ, ευχαριστήσω πάρα πολλά που μέσα μου όλους τους νοσηλευτές που δουλεύουν σε αντικαρκυνικές μονάδες και το αντικαρκυνικό κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. Δηλαδή, με όλη μου η ψυχή, μακάρι να είναι καλά οι άνθρωποι, και αν έχει ήρωες, αν θεωρούμε ότι κάνουμε ηρωικά πράγματα, πιένε δηλαδή τους νοσηλευτές που είναι 20 χρονών, 22 χρονών, και ξημεροβραδιάζονται πάνω από ανθρώπους οι οποίοι είτε σε αρχικά, είτε σε μέσα, είτε τελικά στάδια. Έκαναν και ένα αφιέρωμα στις 24 ώρες για αυτούς τους ανθρώπους. Μπράβο, που πραγματικά... και είπα το και ο Κωνσταντίν. Δηλαδή, μόλις το είδα, έστειλε ο Κωνσταντίν, λέω του πέμουρε να μιλήσω. Για μένα ήθελα να μιλήσω. Ναι. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Τι είναι τούτο που σε κάνει να θέλεις να τους πεις έναν ευχαριστώ? Τι είναι αυτό που παίζει εσύ? Η επαφή μαζί με τους ανθρώπους, δηλαδή και σε προσωπικό επίπεδο, ο κύριος Ανδρεόπουλος, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, μιλούμε για ανθρώπους. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Δηλαδή, το αλφα κεφαλαίο είναι το πιο λίγο. Μιλούμε για να βλέπεις, sorry για τις εικόνες, να βλέπεις είτε νεαρής ηλικίας, είτε μεσήλικες ηλικιωμένους ή οτιδήποτε, να περπατούμε χαμόγελο κουβαλώντας το πράγμα δίπλα τους, που είναι η χημειοθεραπεία κτλ. Και να βλέπεις το πράγμα, λες και εσύ, μπράβο σας, που είσαστε δίπλα τους, φύγετε στο χέρι τους και... Ξέρουν. Μπορείς να μην ξέρεις. Ξέρεις ότι είναι κάτι κακό το πράγμα. Εκ των πραγμάτων. Να στέκεσαι δίπλα τους όμως τους ανθρώπους, σαν γιατρός, είτε σαν νοσηλευτής, είτε σαν receptionist ακόμα, οτιδήποτε. Και να είσαι με το καλημέρα και το καληνύχτα μου χαμόγελο, δεν μπορώ να φανταστώ πόση ψυχή μπορεί να έχεις για να κάνεις το πράγμα. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι θα το κάνω. Ενώ. Εμείς που σε ξέρουμε, ξέρουμε αν θα το έκανες. Άλλον εγώ. Άλλον εσύ. Κοίταξε. Τιμή μου, thank you, Ρόδος. Πράγματα που βλέπεις, που ρε παιδί μου, πολλά συγκεκριμένες στιγμές που λαλείς εσύ, π.χ. αύριο είναι να ξημερώσει για σένα ημέρα. Για κάποιον άλλον που δίπλα σου όμως δεν έχει το μεσημέρι της Τετάρτης. Το εξαπρόπτου χτύπα ξύλο, αλλά να το βλέπεις, στον αλήθεια ότι αύριο ο άλλος δεν έχει Τετάρτη μεσημέρι για γίνον. Παναγιώτη μου, μιλούσες με τον παπά σου? Όχι. Ή περίμενες, είχες πράγματα που ήθελες να του πεις? Όχι. Μιλούσες πάντα. Είπαμε τα ούλα και εύχομαι σε όλους όσους είτε χτύπα ξύλωνε μέσα σε παρόμοιας φύσης νοσηλευτήρια, είτε τέλος πάντων έχουν κάποιος στο κοντινό τους περιβάλλον να έχει τα... Έχει οτιδήποτε τέλος πάντων που του στερεί το δικαίωμα στη ζωή, μιλήστε μαζί του. Το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο να μιλήσει με τον άνθρωπο και να μην αφήκει τίποτε που δεν είπε, να μην σου αφήκει τίποτε που σου είπε. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τούτο, και δεν υπάρχει πιο όμορφη εξηλαίωση. Και πιο ωραίο πράγμα να μιλήσει με μάμα σου, με παπά σου, τη νύχτα μου πριν να κλείσετε, να του πει αγαπώ. Όσο να μην χάνουν, να είναι, όσο και περίεργο και να είναι, πέτω. Είναι πανέμορφο πράγμα. Και λέω σου, με χαρά, αλήθεια. Το έλεγες πριν. Ναι. Μέχρι να καταφέρω τον εαυτό μου να το κάνω, επειδή είμαι κλειστός και μούτρο, βάζω τα πράγματα. Μέχρι να καταφέρω τον εαυτό μου να πεις ότι αφού νιώθεις το γιατί είναι το λαλείς, έτσι ήρθε μας σε μια μηχανία. Την πρώτη φορά μου είπα η μάνα μου, τώρα, πιο, η μάνα μου πιο τσεκουρατή, ήταν στη φάση να μου θέλεις. Αμέσως μετά ήταν και εγώ γεμό, όπως ξέρω, και τον πάπα μου το ίδιο. Ένιξε πιο ωραίο πράγμα. Δεν πρέπει να το πεις επισκόπου, θα το πεις ότι δεν ξέρεις να μου να γίνει η επόμενη στιγμή. Προφανώς δεν ξέρεις, η ζωή είναι για μένα. Αλλά ρε φίλε, πέτω, να χάσεις τίποτε. Αν μη τι άλλο μου να κλείσεις το τηλέφωνο, ξέρεις ότι έκαμε σαν άνθρωπο να χαμογελάς. Ναι, σίγουρα. Τι είναι πιο όμορφο πράγμα. Πόσο σε σοκάρει αυτό το γεγονός, παρόλο που το ήξερες, παρόλο που, όπως είπες και εσύ, δεν είσαι ποτέ προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο? Λογική. Είμαι άνθρωπος. Έβαλες τη λογική μπροστά? Ναι. Ναι, γιατί να με τη βάλεις, ενώ έβαλα τη λογική κάτω του...
προετοιμασμένος εν είσαι. Mm-hmm. Σωστό, λάθος δεν υπάρχει. Mm-hmm. Λοιπόν, το πράγμα. Ο καθένας να αντιδράσει όπως νιώθει, ο καθένας να αντιδράσει όπως θέλει. Αλλά έβαλα, τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο, έβαλα μια λογική κάτω. Γνωρίζω ότι να γίνει το πράγμα. Είχα ανθρώπους και που τον οικογενειακό μου κύκλο, και που τον φιλικό μου κύκλο, που ήταν για μένα, ας πούμε, π.χ. που γνωρίζει ο κόσμος, Γιάννα Ιαγκιόζη, ο Ηρόδοτος ο Μιλτιάδος, ήταν δίπλα μου, μακάρι να είναι καλά, είπα τους τους ίδιους. Αλλά είναι εντάξει, είναι και αδερφική σχέση μας, είμαστε κολλητοί, ξέρω. Αλλά υπήρξαν και άνθρωποι και που οικογενειακό μου περιβαλλον κτλ. Που την ίδια ώρα, τηλέφωνο, θα πιάσεις και αμέ, θα κάνεις το πράγμα, πράγματα που λίγο ψιλοχαώνεις άμα είσαι μόνος σου. Και επειδή δεν έχω αρφούς και κάτι, έχω βάλει λόγω του πατέρα μου. Ήρθε εκείνη η φάση που ναι, έγινε, ναι, εν και η μάμα μου βοδά και ναι, να μου γάμνουμε τώρα, ναι. Καταλάβες. Έτσι, εντάξει, έγινε. Με τα αδερφιά σου από το ανάλογο γάμο του πατέρα σου έχετε καλές σχέσεις. Ναι, μιλούμε, εντάξει, όλα καλά. Μιλάτε, αλλά δεν είναι αυτό το δέσιμο το. Προφανώς, εντάξει. Υπάρχει μια αποκλίση στην ηλικία, υπάρχει και ξέρω εγώ ότι έχουμε παρόμοια βιώματα, δεν έχουμε κάνει τα ίδια βιώματα. Mm-hmm. Διαφορετικές οικογένειες. Τέλος πάντων, κοινή ρίζα ο πατέρας μου. Αλλά δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη επαφή, αλλά ήταν τσαμέ, τέλος πάντων. Εγώ έστειλα, μιλήσαμε για μια παιδιά, έστειλαμε για μηνύματα μας, για τηλέφωνα μας. Mm-hmm. Κοίτα, ζωή. Του ήταν ωραία πράγματα. Όσο δυσάρεστη εντός εισαγωγικών ο λόγος που γίνονται τα πράγματα, ταυτόχρονα εκτιμάς και τη ζωή σου. Ναι. Ενώ για μένα τούτη τη φράση που με πέρασε από το μυαλό μου και σοκάρε με, ενώ σκέφτηκα το ίδιο και σοκαρίστηκα και ο μόνος μου, κάνοντα τα πράγματα, αυτό ο τρόπος ο οργανισμός, ήταν ότι για σένα ξημερώνει η άλλη μέρα και ο άλλος ξημερώνει. Ασχέτου αν ο άλλος μπορεί να ξημερώσει. Τι έκανες λοιπόν εσύ που για σένα ξημερώσε και άλλη μέρα, σε αυτές τις αλλαγές που μας είπες ότι αναθεώρησες πράγματα. Επήρα το πώς ερχόταν. Ενώ πριν. Όχι, πιο πριν. Αλλά κάτω υπήρχε η λογική και η αξιοπρέπεια. Που στον καθένα υποκειμενικέ εννοίε. Ναι, ναι. Στον καθένα, ο καθένα αντιμετωπίζει, δηλαδή μπορεί να. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να σε κρίνει γενικά αφενός, αλλά και τι συγκεκριμένε τούντε στιγμέ, τι πιο προσωπικέ, αφετέρου, μπορεί. Θεωρώ ότι έχει κανένα το δικαίωμα να σε κρίνει. Σίγουρα. Ο καθένα να το βιώσει όπω θέλει. Εννοείται. Ναι. Δηλαδή, έτυχε να πούμε τζίνε τι νύχτε που ήμουν στο πατρικό μου, στο χωρικό μου, ξέρω εγώ. Που η πρώτη μα σκέψη ήταν: πια να μπαρέ, έρχομαι, ωραία, έφερνε, έρχεται η Χριστιανά, έφερνε μια εξάδα μπύρε. Έρχεται ο άλλο, έφερνε. Και ήρθε η ώρα μου, τζίνε μου, συγκεκριμένο αποσπάσμα, λέει μου, καλά, λέει μου, ενώ έχουμε πέθο και τα λοιπά. Εντάξει, θα με κρίνει κανένα, δικό μου παπά, είναι δικό σου. Ποιο που να κρίνει, εντάξει, ρε φίλε, που να χτύπα ξύλο. Αν ποτέ έρθει στη μία στον δρόμο σου, ζει το διαφορετικά. Εγώ έτσι θέλω να ζει. Φίλοι, μπυρού, αν καφέ, οτιδήποτε ξέρω να μου υπάρχει ζωή. Ναι. Τι κουβέντα. Έτσι θέλω να ζει. Ναι. Είναι αυτό που είπε ότι δεν μπορεί να κρίνει έναν άνθρωπο. Είναι όπω παλιά που υπήρχε στα χωριά και στην Κύπρο γενικότερα και στην πόλη και στα χωριά, ότι πόσο γρήγορα έβγαλε κάποιο τα μαύρα. Μα δεν μπορεί. Δεν πενθεί τον άλλο με το χρώμα του ρούχου. Μπορεί να φορεί μαύρα και να κάνει τα έσχη μετά που έχει φύγει ο άλλο από τη ζωή. Και... Μα το θέμα είναι να μπουν το έξω. Σίγουρα, σου. Τι το φαίνεται. Θέμα είναι να μπουν ναι, 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 ναι. Να μπουν αυκή που δάμε. Τι φαίνεται. Να μπουν δάμε. Ναι, εντάξει. Ναι. Ό,τι θέλει φορεί, ό,τι θέλει κάνω. Ναι. Το θέμα είναι να το ζήσουν το πράγμα που είναι ο άλλο. Σίγουρα. Και θα σε κρίνει κανένα. Δεν έχει κανένα. Ναι, ναι, ναι. Ενώ εγώ να το πάρω από τη δική μου την πλευρά. Αλήθεια τώρα να κάτσει να κρίνει έναν άνθρωπο που έχει το πράγμα στη ζωή του. Εν είσαι κάτι πιο σημαντικό με τη δική σου ζωή να ασχοληθεί. Ξεκινά να παίζει επί τραπέζια, κάνε κάτι άλλο. Α πούμε να απασχολεί τον χρόνο σου. Έχει απολύτω. Ασχολεί μαζί μου, α πούμε. Και πολλά, νομίζω είναι πολλά πιο θεμητό και πιο σημαντικό. Ναι. Που είναι εγλυκόντων το πράγμα μέσα στην πικρή. Ζει τη ζωή σου. Αντιλαμβάνεσαι τη δική σου ζωή, τέλο πάει. Σίγουρα. Και βλέπει και γύρω στου ανθρώπου, του φίλου, του δικού σου, και όμω τρία μήνυμα και ένα τηλέφωνο. Ωραίο είναι το πράγμα. Βέβαια. Πάρα μου, συγκινήθηκε. Χαρή γλυκά μου, μάλλον και τώρα. Σε ακούσει, πραγματικά. Η ζωή θεωρώ ότι τελειώνει, ξεκινά, σου πάει. Τι που για μένα είναι το ποταμούι. Ναι. Δεν το που είπα πριν. Να μου θέλει να πάει κόντρα στο ποτάμι, θε να πάει να σε πάρει το ποτάμι, θε να επιπλέει το ποτάμι, προβληματικό σου. Δική σου ζωή, δεν θε κάνω. Ναι. Τούτο είναι το ωραίο. Παναγιώτη μου, η ρουτίνα σου, η καθημερινότητα σου πώς είναι. Σε πάω τώρα έτσι σε κάτι άλλο, πριν σε πάω στην δοκιμασία που σου έχουμε. Ναι, μου ζουν η δοκιμασία. Η ρουτίνα, επιτέλους είναι ήρεμη. Υπάρχει πλέον μια ροή σωστή, είναι τα γυρίσματα με τη φαμίλια, είναι το ραδιόφωνο το απόγευμα στο Λαβ 5 με 7, είναι ο Λουίς στις τρίτες καλή ώρα, μόλις τελειώσει το ραδιόφωνο και μετά μέχρι τις 10. Υπάρχει μια ηρεμία.
Είναι οι Κυριακές το να μπει στην κουζίνα της μάμας και να μυρίζει ψητό. Τι είναι το ωραίο το πράγμα, μόνο οι μάμες ξέρουν να κάνουν. Έμαθες να κάνεις ψητό. Να σου πω την αλήθεια, είναι κάμα μια-δυο φορές, αλλά σαν της μάμας είναι ακόμα. Νομίζω έρχεται με τα χρόνια, τι είναι το ψητό. Που είναι απλά, πιάνεις το ταψί και έχει αμέσα πατάτες και κρέα. Εγώ έκανα το. Γιατί μυρίζει η Κυριακή το σπίτι μου, ρε φίλε. Αυτό. Επειδή θέλεις χρόνια να κάνεις το ψητό της μάμας. Ναι, θέλει, νομίζω σε με τα χρόνια που έρχεται. Ναι. Αλλά εν τούτη ζωή, δηλαδή οι Κυριακές τούτες, έκανα Σάββατο καφέ με τη μάνα, μοιάζει να πάει κάτι γύρω, έτσι ωραία πράγματα. Είναι τούτα πράγματα, ήσυχα. Επιτέλους με πήγε μια ροή, μια ηρεμία κάπως. Άβρε Παναγιώτη μου. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξουμε? Φοβούμαι το παιχνίδι γιατί είμαι υποτάσσικο και τρέμω λίγο το σέρφι καμουλιά έξω. Θα παίξουμε τα τραγούδια μας τότε. Τα τραγούδια. Οπότε μην ανησυχείς. Πάμε στα μπάζερ μας. Πάμε στα μπάζερ μας εδώ. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τις γραμμές μας. Ελάτε μέσα έτσι και όλη η παρέα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ πρέπει να σου πω το μήνυμα της Λαμπροπούλου που σου έστειλε τότε σε αυτήν.